Αυτό πήγα να σας πω προηγουμένως. Μη σκέφτεστε με το μυαλό για να πάρετε κάτι και να το βάλετε στο ντουλάπι σας, στην τσέπη σας ή στην τράπεζα. Δεν αξίζουν τίποτα από αυτά. Αξίζει μόνο ότι μπορεί ο άλλος να έχει στην καρδιά του και να το χαίρεται. Αξίζει να είναι κάποιος πλούσιος και το επιτρέπει ο Θεός όταν μπορεί να ζήσει αυτόν που δεν έχει. Αν κάποιος έχει εκατομμύρια στην τράπεζα ή ακίνητα και δεν έχει δώσει ένα κομμάτι ψωμί σε αυτόν που πεθαίνει από την πείνα, είναι πάμφτωχος. Και όχι μόνο αυτό, είναι κακομοίρης. Έχει κακιά μοίρα, που σημαίνει δεν κληρονομεί τίποτα, δεν έχει τίποτα ούτε εδώ, ούτε στον ουράνιο. Γιορτάζουμε λοιπόν την Ευαγγελίστρια, την ημέρα του Ευαγγελισμού. Και σας τα λέω αυτά γιατί αν δεν νιώσουμε τι σημαίνει η χάρη του Θεού, δεν μπορούμε να γιορτάσουμε καμιά γιορτή. Και Ευαγγελισμός είναι αυτό. Δέχομαι την παρουσία του Θεού, πιάνομαι από το χέρι του, σηκώνομαι και κατακτώ τον κόσμο. Με την καρδιά μου όμως, χρησιμοποιώ όλα τα πράγματα που μας έχει δώσει ο Θεός, μας τα έχει δώσει να τα χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιώ λοιπόν τα πράγματα και φτάνω ψηλά. Πατάω πάνω στην ύλη και κατακτώ το πνεύμα. Χαίρομαι με τους ανθρώπους, τους χαμογελώ, τους ακουμπώ, κοιτάω τα προβλήματά τους, θέλω να τα λύσω. Θέλω να ξεχωρίσω από τα ζώα γιατί έχω μέσα μου την πνοή του Θεού. Αυτό είναι ο Ευαγγελισμός. Αυτό εορτάζει το γένος των Ελλήνων. Και για να μην σας κουράσω, όταν ο Κολοκοτρώνης ήταν στα τελευταία του πια όσον αφορά τη δύναμη της ψυχής του, όταν ο αγώνας για την ανεξαρτησία κόντευε να τελειώσει, δηλαδή πίστεψαν πια οι άνθρωποι πως δεν υπάρχει ελευθερία, κακώς αρχίσαμε την Επανάσταση, σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, σκορπίσαμε την περιουσία, τίποτα δεν γίνεται. Μια μοναχή στην Τίνο είδε ένα όνειρο. Της παρουσιάστηκε η Παναγία και είπε «Σκάψα να βρεις την εικόνα μου». Και εκείνη άρχισε να σκάβει και επίσης έστειλε παράλληλα ένα γράμμα στον Κολοκοτρώνη και του έλεγε «Κρατήστε, γιατί η Παναγία μου έστειλε μήνυμα». Και ο Κολοκοτρώνης περίμενε ένα γράμμα. Ρώταγε τον ταχυδρόμο, ρώταγε αν κάποιος έφερε ένα γράμμα από την Τίνο και όλοι έλεγαν «Κάτι έπαθε ο στρατηγός». Και όταν ήρθε το γράμμα πως βρέθηκε το εικόνισμα του Ευαγγελισμού, τότε ο Κολοκοτρώνης είπε «Ο Θεός έβαλε την υπογραφή του». Ήρθε η ελευθεριά. Και ήρθε η ελευθεριά. Και η Παναγία έστειλε το μήνυμα και ψήφωσε τους αγωνιστές. Ας διαφυλάξουμε λοιπόν αδελφοί μου την πίστη μας και την ελευθερία μας. Αλλά ας το κάνουμε με αγάπη. Με αγάπη στον κάθε άνθρωπο. Με αγάπη στην παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και ας είμαστε αυτοί που θα είμαστε κληρονόμοι και της γης και του ουρανού. Αμήν. Γέννη. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και χαρούμενα σας εύχομαι.